Η Ισπανία είναι κράτος της νοτιοδυτικής Ευρώπης. Περιλαμβάνει μεγάλο μέρος της Ιβηρικής Χερσονήσου, καθώς επίσης τις Βαλεαρίδες, τη Μεσόγειο και τα Κανάρια νησιά στον Ατλαντικό. Έχει έκταση 504.782 τετραγωνικά χιλιόμετρα μαζί με όλα τα νησιά και πληθυσμό περίπου 47 εκατομμύρια κατοίκους. Βρέχεται στα βορειοδυτικά και νοτιοδυτικά από τον Ατλαντικό και ανατολικά από τη Μεσόγειο. Προς τον νότο, ο πορθμός του Γιβραλτάρ τη χωρίζει από την Αφρική. Η κάτοικοί της είναι χριστιανοί καθολικοί. Πρωτεύουσά της είναι η Μαδρίτη με 4.846.000 κατοίκους. Το νόμισμά της είναι το ευρώ. Είστε στο κανάλι με τα καλύτερα top 10 και σε αυτό το βίντεο θα δούμε μαζί τα 10 πιο παράξενα που συμβαίνουν στην Ισπανία. Το φεστιβάλ La Tomatina είναι ένας πόλεμος με ντομάτες που διεξάγεται κάθε χρόνο την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου στην πόλη της Μπουνιόλ, κοντά στη Βαλένθια της Ισπανίας. Χιλιάδες άνθρωποι από όλες τις γωνιές του κόσμου καταφθάνουν κάθε χρόνο για να πολεμήσουν στη μεγαλύτερη μάχη τροφίμων στον κόσμο, όπου περισσότεροι από 100 τόνους υπερόριμες ντομάτες ρίχνονται στους δρόμους και τους συμμετέχοντες. Αυτό το φεστιβάλ είναι ένα δείγμα για το πόσο τρελά και περίεργα είναι τα φεστιβάλ στην Ισπανία. Μέχρι το 2013 η προσέλευση έφτανε τα 40.000 ως τα 50.000 άτομα, γεμίζοντας υπερβολικά τη μόλις 9.000 κατοίκων πόλη της Μπουνιόλ. Ωστόσο, από το 2013 η συμμετοχή στο φεστιβάλ γίνεται μόνο με επίσημη έκδοση εισιτηρίων για 20.000 τυχερούς. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το χάος που θα ακολουθήσει, οι καταστηματάρχες χρησιμοποιούν τεράστια πλαστικά καλύματα στις βιτρίνες τους προκειμένου να τις προστατεύσουν από τις ντομάτες. Παρ' όλα αυτά, οι επισκέπτες συνεχίζουν απτόητοι κάθε χρόνο να λούζονται κυριολεκτικά με ντομάτες. Ο ντοματοπόλεμος διαρκεί μόλις μία ώρα και σχεδόν 150.000 ντομάτες γίνονται χυμός στα σώματα των συμμετεχόντων. Μόλις ο πόλεμος τελειώσει, πυροσβέστες πλένουν τους δρόμους αλλά και τους ανθρώπους με τις μάνικες. Αυτό το χυμώδες φεστιβάλ ξεκίνησε πίσω στα μέσα της δεκαετίας του 1940, όταν ο πρώτος δημόσιος ντοματοπόλεμος ξεκίνησε κατά λάθος. Η Ισπανία έχει το ρεκόρ για τα περισσότερα μπαρ ανακάτοικο, σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει συνολικά 279.243 μπαρ, δηλαδή αναλογεί ένα μπαρ ανά 169 κατοίκους. Και αυτός ο αριθμός, τα 169, είναι ο εθνικός μέσος όρος. Κάποιες πόλεις, όπως η Μόγκαν, που βρίσκεται στα Κανάρια νησιά, έχει 547 μπαρ και καφετέρειες για 23.000 κατοίκους, δηλαδή ένα μπαρ ανά 43 άτομα. Το παλιότερο εστιατόριο στον κόσμο βρίσκεται στην Ισπανία. Το El Sobrino del Botín ιδρύθηκε από τον Γάλλο Ζαν Μποτέν και τη γυναίκα του το 1725 με την επωνυμία Casa del Botín. Πολύ αργότερα και μετά το θάνατό του Ζαν Μποτέν, η ταβέρνα κληρονομήθηκε από κάποιον τον ανιψιό του, ο οποίος τη μετανόμασε σε El Sobrino del Botín, δηλαδή ο ανιψιός του Μποτέν, ονομασία που διατηρείται μέχρι και σήμερα. Βρίσκεται στην περιοχή La Latina της παλιάς Μαδρίτης, κοντά στην περίφημη Πλάθα Μαγιόρ και σύμφωνα με το βιβλίο Guinness είναι το πιο παλιό εστιατόριο του κόσμου. Το εστιατόριο συντηρεί μέχρι και σήμερα τον ιστορικό του μύθο ως τόπος συνάντησης διανοούμενων της Ισπανικής πρωτεύουσας. Αρχηγοί κρατών, συγγραφείς, καλλιτέχνες, ηθοποιοί και διάσημες προσωπικότητες έχουν συνδέσει το όνομά τους με το δημοφιλές αυτό φιλολογικό στέκι της Μαδρίτης, όπως ο Ισπανός συγγραφέας Μπενίτο Πέρεθ Γκαλτός και ο Αμερικανός Έρνεστ Χέμινγκουεϊ. Λέγεται ακόμη ότι ο μεγάλος Ισπανός ζωγράφος Φρανσίσκο Γκόγια, νεαρός και πριν γίνει ακόμη ζωγράφος, εργαζόταν εδώ το 1765. Ο Χέμινγκουεϊ το επισκεπτόταν συχνά στα ταξίδια του στην Ισπανία και απολάμβανε με πάθος τη σπεσιαλιτέ του μαγαζιού, το ψητό γουρουνάκι του γάλακτος. Η Ισπανία είναι η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που έχει πόλη στην Αφρική. Η Θέουτα και η Μελίγια είναι δύο αυτόνομες ισπανικές πόλεις που βρίσκονται στη Βόρεια Αφρική και περιβάλλονται από το έδαφος του Μαρόκου. Για τους Μαροκινούς, οι δύο αυτές περιοχές θεωρούνται μέρος της επικράτειας του Μαρόκου, ζητούν από την Ισπανία να τις παραχωρήσει. Την ίδια στιγμή, η πλειοψηφία των κατοίκων θέλει η Θέουτα και η Μελίγια να παραμείνουν υπό την Ισπανική κυριαρχία. Επειδή οι δύο πόλεις αποτελούν μέρος του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολλοί υπήκοοι τρίτων χωρών προσπαθούν να εισβάλλουν σε αυτές κάθε χρόνο. Γι' αυτό, γύρω από τη Θέουτα και τη Μελίγια υπάρχουν φράχτες. Ο ουρανοξύστης Intempo βρίσκεται στο τουριστικό Benidorm της Ισπανίας. Περιλαμβάνει 47 ορόφους. Ωστόσο,
έχει και μια παγκόσμια πρωτοτυπία, καθώς δεν διαθέτει ανελκυστήρα από τον 20ο όροφο και πάνω. Η κατασκευή του κτηρίου ξεκίνησε το 2007, ενώ μέχρι την κατασκευή του 23ου ορόφου δεν υπήρχε καν ασανσέρ για τους εργάτες, οι οποίοι ανεβοκατέβαιναν με τα πόδια. Ο ανελκυστήρας τελικά κατασκευάστηκε και λειτουργήσε μέχρι τον Ιούλιο του 2011, οπότε τα σειρματοσχοινά του έσπασαν και ο θάλαμος έπεσε στο κενό με 13 εργάτες, πολλοί από τους οποίους τραυματίστηκαν σοβαρά. Η έλλειψη προνοητικότητας έγινε ακόμα πιο αισθητή όταν η κατασκευή είχε φτάσει στον 46ο όροφο και η κάτωψη του τελευταίου ορόφου δεν ήταν ακόμα έτοιμη. Ενώ αργότερα ανακαλύφθηκε ότι οι αρχιτέκτονες δεν είχαν προβλέψει χώρο για το φρεάτιο του ανελκυστήρα πάνω από τον 20ο όροφο. Οι αρχιτέκτονες παραιτήθηκαν το Μάιο του 2012 και έκτοτε αρνούνται να σχολιάσουν το θέμα, όπως αναφέρει η Ισπανική εφημερίδα. Στην Ισπανία βρέθηκε το αρχαιότερο ανθρώπινο δόντι. Οι επιστήμονες κατάφεραν να εξάγουν από οδοντικό σμάλτο το αρχαιότερο γενετικό υλικό που έχει ποτέ αποκτηθεί ηλικίας 800.000 ετών. Από ένα μυστηριώδη πρόγονο του ανθρώπου, Homo antecessor, το απολίθωμα του οποίου βρέθηκε σε σπήλαιο κοντά στο χωριό Αταπουέρκα της Βόρειας Ισπανίας. Έως τώρα, το αρχαιότερο γενετικό υλικό από την ανθρώπινη οικογένεια, Homo, ήταν ηλικίας περίπου 430.000 ετών και είχε βρεθεί επίσης στην Ισπανία. Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον μοριακό ανθρωπολόγο Φρίντο Βέλκερ του Πανεπιστημίου της Κοπενχάγης, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό Nature, κατάφεραν να ανακτήσουν τις αρχαίες πρωτεΐνες από το απολιθωμένο δόντι με τη χρήση της μεθόδου της παλαιοπροτεομικής, η οποία επιτρέπει την εξαγωγή γενετικού υλικού από πρωτεΐνες και όχι από DNA, το οποίο δεν μπορεί να αντέξει τόσο πολύ στο χρόνο. Είναι πιθανόν ότι ο Homo antecessor, που σημαίνει πρόγονος του Homo, εμφανίστηκε πριν περίπου 1 εκατομμύριο χρόνια στην Δυτική Ασία, πιθανώς στη Μέση Ανατολή, από όπου κινήθηκε προς τα δυτικά. Αν και δεν είναι πολλά πράγματα γνωστά για αυτόν, υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι υπήρξε κανίβαλος. Ο φάρος Torre de Hercules, πύργος του Ηρακλή, είναι ο μοναδικός ρωμαϊκός φάρος που λειτουργεί ακόμη και κατέχει τον τίτλο του παλιότερου ενεργού φάρου στον κόσμο. Ο 56 μέτρων πύργος του Ηρακλή μετρά σχεδόν 2.000 χρόνια ζωής. Τα 21 μέτρα προσθέθηκαν το 1788 όταν ανακαινίστηκε σε νεοκλασικό ρυθμό από τον αρχιτέκτονα Γιαννίνη. Ο φάρος βρίσκεται σε μια χερσόνησο περίπου 2,5 χιλιόμετρα από το κέντρο της Λακορούνια, στη Γαλλικία της Βορειοδυτικής Ισπανίας. Αποτελεί Εθνικό Μνημείο της Ισπανίας και από τις 27 Ιουνίου 2009 Παγκόσμια Κληρονομιά της UNESCO. Πού μπορεί να φτάσει άραγε η φαντασία του ανθρώπου όταν σχεδιάζει ένα κτίριο? Μερικά από τα πιο παράξενα κτίρια του κόσμου βρίσκονται στη Βαρκελόνη της Ισπανίας. Υπεύθυνος για τα κτίρια που θα δείτε στο νούμερο 3 είναι ο αρχιτέκτονας Αντώνη Γκαουντί. Αν και δημιούργησε αρκετά κτίσματα και θα μπορούσα να του αφιερώσω ολόκληρο βίντεο, τώρα θα δούμε μόνο τη Σεγράδα Φαμίλια και το Casa Batlló. Το μοναδικής αισθητικής Casa Batlló είναι ένα από τα πιο διάσημα κτίρια που σχεδίασε ο Καταλανός αρχιτέκτονας και βρίσκεται στην καρδιά της Βαρκελόνης. Το τοπικό όνομα του κτιρίου είναι Casa del Oso, το σπίτι των οστών. Λόγω της εντυπωσιακής αρχιτεκτονικής του, έχει μετατραπεί σε μουσείο, προσελκύοντας κάθε χρόνο εκατοντάδες τουρίστες. Φαίνεται ότι ο στόχος του σχεδιαστή ήταν να αποφύγει εντελώς τις ευθείες γραμμές. Μεγάλο μέρος της πρόσωψης είναι διακοσμημένο με ένα μοσαϊκό από θράσματα κεραμικών πλακιδίων σε αποχρώσεις του πορτοκαλί χρυσού και του πρασινοπού μπλε. Εξωτερικά η πρόσωψη του Casa Batlló δείχνει να έχει κατασκευαστεί από κρανία και οστά. Τα κρανία είναι στην πραγματικότητα μπαλκόνια και τα οστά είναι οι κολόνες υποστήριξης. Η οροφή είναι αψιδωτή και μοιάζει με την πλάτη από δράκο ή δεινόσαυρο. Μια θεωρία θέλει το στρογγυλό χαρακτηριστικό στα αριστερά του κτηρίου που καταλήγει σε έναν πυργίσκο και σταυρό να είναι η λόγχη του Αγίου Γεωργίου, του πολιούχου της Καταλωνίας, που έχει βυθιστεί στο πίσω μέρος του δράκου. Η Σαγράδα Φαμίλια είναι μια μεγάλη ρωμαιοκαθολική εκκλησία στη Βαρκελόνη στην Ισπανία. Αν και ημιτελής, η εκκλησία αποτελεί σύμβολο της Βαρκελόνης και μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Ο Γκαουντί αφιέρωσε τα τελευταία του χρόνια στο έργο και όταν πέθανε το 1926, λιγότερο από το 1 τέταρτο της εκκλησίας είχε ολοκληρωθεί. Μια αναμενόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης είναι το 2026, που είναι και η επέτειος των 100 χρόνων από το θάνατο του αρχιτέκτονα. Το αρχικό σχέδιο του Γκαουντί περιλάμβανε 18 κοδονοστάσια που αντιπροσώπευαν τους 12 Αποστόλους, τους 4 Ευαγγελιστές, την Παναγία και τον Ιησού Χριστό. Η εκκλησία θα έχει 3 μεγάλες προσώψεις: η πρόσωψη της Γέννησης προς την Ανατολή, η πρόσωψη των Παθών προς τη Δύση, καθώς και η πρόσωψη της Δόξας προς τον Νότο. Έχουμε καταλάβει πως η Ισπανία έχει παράξενα φεστιβάλ. Εσείς άραγε θα πηγαίνατε στο φεστιβάλ Σάντα Μάρτα?
Είναι το λεγόμενο φεστιβάλ με τα φέρετρα και γιορτάζεται η ζωή μέσω μιας πολύ κοντά στο θάνατο εμπειρία. Συμβαίνει κάθε χρόνο στις 29 Ιουλίου σε ένα μικρό χωριό κοντά στα σύνορα με την Πορτογαλία. Σε αυτό λοιπόν το φεστιβάλ συμμετέχουν άνθρωποι που έφτασαν πολύ κοντά στο θάνατο. Πηγαίνουν μαζί με τις οικογένειές τους και τους φίλους τους. Μόλις φτάσουν, τους βάζουν σε φέρετρο και παριστάνουν τους νεκρούς, ενώ η οικογένεια κουβαλάει το φέρετρο και θρηνεί. Ενώ όσοι θέλουν να παραβρεθούν σε αυτό το φεστιβάλ και δεν έχουν κάποιον στην οικογένεια που έφτασε κοντά στο θάνατο, μπορούν να συμμετέχουν κουβαλώντας ένα άδειο φέρετρο. Αυτή η παράξενη παρέλαση με αυτούς που ξεγέλασαν το θάνατο γίνεται γιατί πιστεύουν πως είναι σημαντικό να ευχαριστήσουν την Αγία Μάρθα που έσωσε τη ζωή τους και έτσι θα μείνουν ζωντανοί και την επόμενη χρονιά. Είναι επίσης μια καλή αφορμή για να βρεθείς με συγγενείς και φίλους, καθώς μετά την παρέλαση υπάρχει πάντα πολύ φαγητό, ποτό και μουσική. Το φεστιβάλ του Σαν Φερμίν είναι το μεγαλύτερο πολιτιστικό γεγονός της πόλης που την έχει κάνει διάσημη σε όλο τον κόσμο. Κάθε χρόνο από την 6η Ιουλίου έως και τα μεσάνυχτα της 14ης, χιλιάδες επισκέπτες σειραίου στην Παμπλώνα για τη γιορτή που είναι αφιερωμένη στον Άγιο Φερμίν, τον προστάτη της πόλης. Αποκορύφωμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων είναι το τρέξιμο των Ταύρων που πραγματοποιείται το πρωί της 8ης Ιουλίου, μετά από μια ιεροτελεστία όπου οι δρομοί ζητούν την προστασία του Αγίου Φερμίν. Στη συνέχεια, 6 Ταύροι αφήνονται ελεύθεροι στα στενά δρομάκια της παλιάς πόλης για να τρέξουν 825 μέτρα πίσω από εκατοντάδες ανθρώπους. Η διαδρομή καταλήγει στην αρένα της Παμπλώνα, όπου πραγματοποιείται η ταυρομαχία. Παρά την επικινδυνότητα και το γεγονός ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίζονται κάθε χρόνο και 15 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από το 1924 που ξεκίνησε, το φεστιβάλ του Σαν Φερμίν εξακολουθεί να είναι πολύ δημοφιλές τόσο στην Ευρώπη όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο. Ποιο από όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ισπανία σας έκανε εντύπωση? Υπάρχει κάτι άλλο που γνωρίζετε πως συμβαίνει εκεί και θα μπορούσε να πει σε αυτή τη λίστα? Πατήστε το like αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε και το καμπανάκι που βρίσκεται δίπλα το κουμπί της εγγραφής για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε, θα τα πούμε την επόμενη φορά.